Λοιπόν, προχωράμε. Το θέμα. Λοιπόν, θέμα έκτο. Αναμόξατε πολύ και ακούστε. Σας ευχαριστούμε. Υπάρχει μια αναμόρφωση η οποία αφορά τη δημιουργία νέου κωδικού 3073.005 με κίνδυνο προληπτικές εργασίες για αποφυγή καταστροφών από έγινα αγενικά φαινόμενα που κατάσταση συμπρόαση. Από έγινα αγενικά φαινόμενα μια πίστοση 24.600 ευρώ από το μαντικού. Από το κωδικό 3073.002 με κίνδυνο βελτίωση ως σκοπό πολύ 20.600 ευρώ και από τον 3073.001.006 επισκευή κτηρίων δημοτικών ιατρίων άλλες 4.000 ευρώ στην ουσία πάμε στις 24.600. Κύριε Βασιλική, υπάρχει μια τελική έκθεση η οποία είναι από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Πράσινου. Έχει συνταχθεί από τον κύριο Πασελή και είναι θεωρηθεί από τον κύριο Γαλανό τον προϊστάμενο. Αν μπορούσατε να μας πείτε. Συγγνώμη, το θέμα αυτό είχε μπει την προηγούμενη φορά και δημόσιο με εισήγηση του Σάρκου ζήτησε να είναι ο κύριος Πασιαλής. Και η οικονομική υπηρεσία και ο μηχανικός και όλοι θα είναι λόγα. Δεν θα ψηφίσουμε τώρα. Τελείω ιστορία. Κυρώνται, δεν πληρώνονται. Θα ήθελα να πω ότι μου συμπληκτικές. Θα γίνει μια μελέτη που υπήρχε υπόλοιπο ποσό από την καλοκαιρινή χορηγία της πολιτικής προστασίας του κοινού εσωτερικών σε σχέση με την ασφάλεια. Και για να μην χαθεί το ποσό αυτό, θα γίνει μια μελέτη η οποία θα προσυδειάζει τα γενικά τα τρέχοντα. Και ο σκοπός ήταν τι θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, θα μπορούσε να σκεφτεί αφενός με την πρόληψη για τα κοινωνικά φαινόμενα και αφετέρουν ποινικά την καταστολή του, εάν και εφόσον υπάρξουν. Έκαναμε μια μελέτη, όχι μια μελέτη, μια τεχνική έκθεση για το ποσό, μιλάει για τους καθαρισμούς των δρόμων, τις επισκευές από προηγούμενες βροχοπτώσεις, τους καθαρισμούς των ρήτρων και των κατακών απορροήσεων βρέων και σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα έντονων γενικών φαινομένων, ο Δήμος να έχει το δικαίωμα να πει στον εργολάβο το συγκεκριμένο ότι ξεκίνα και βγάλε έξω τον κόμκα, το χορτοτή και το χορτικό και καθάρισε τον δρόμο του. Αν και εφόσον αυτό συμβεί. Αυτό μελετήθηκε και δόθηκε ένα σχέδιο από την υπηρεσία στην. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη. Αυτό μου ερωτήσει ο κύριο Κουστάκη. Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο Δήμαρχο, δεν ξέρω τι είναι ο κύριο Παραδάρη. Είχα μιλήσει με τον κύριο Πασχαλή κάποια στιγμή στην Ενιώνη. Είναι θέμα τυχείου. Για ένα τυχείο που πάει πρόβλημα στην Ενιώνη. Νομίζω ότι ο κύριο Κούστα τον γνωρίζει το θέμα. Τώρα με την Αρκοντή ήδη έχει καταδιστεί σε ένα αρκετό κομμάτι. Πιστεύω ότι μια δυνατή Αρκοντή να πει στον. Δεν ξέρω αν μπορεί να πει μέσα στο έργο αυτό. Ο κύριο Κούστα. Κοιτάξτε, η μελέτη έχει γίνει. Ναι. Και δεν νομίζω όμως ότι τα χρήματα θα είναι. Θα μπορούν να ενταχθούν εδώ μέσα. Είναι αρκετά τα χρήματα. Είναι πολύ μεγάλη την τραγική, κυρία Καραγίου, αλλά δεν είναι. Δεν μπορεί να πούσει. Είναι μεγάλο το τυχείο, είναι 30 μέτρα. Πάντως, να πω κάτι και το μέρος. Είναι στην Πάνω Ερμιώνη, περίπου, στον χρόνο, όπως πάμε για τα ταξιάκια, που πάμε δεξιά κάτω εκεί, έχει πέσει ώρα το τυχείο. Κύριε Κερσουδάκη, να σου πω κάτι και στο Καρανίδη Παχεράκη. Αυτές τις τρεις στιγμές υπάρχει ψυχικές και μελέτη τεχνική της κύριε Καραμικόλα. Απλώς το θέμα ότι αν δεν είναι τσισάτα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Όχι, στην παραγωγή υπάρχει παραγωγή πυρεμική και πέσει ένας βράχος και είναι σοβαρό. Δηλαδή είναι επικίνδυνο για τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε κάποια ερώτηση. Όχι, εγώ τοποθέτηση. Είπα και την προηγούμενη φορά και θα ήθελα να δω το ημερολόγιο του έργου όσον αφορά τα 20 και 20.000 της διάρκειας του δρόμου, των γενικών δρόμων. Είχαμε δύο προβλήματα, 20 και 20.000. Λοιπόν, στους δρόμους αυτούς δούλεψαν τα μηχανήματα του έργου. Δεν δούλεψε ο εργολάβος. Οι μοναδικές μέρες που δούλεψε ο κ. Ζαβέρης που είχε το 1,20.000. Έτσι τώρα το είχε κύριο Σαντονόπουλο, ο Σταυρός, έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
Ήταν μόνο δύο μέρες στην έφτασε μάλιστα μέχρι του Λαραρά και ήταν μόνο με φορτωτή. Θέλω να πω. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν το πάω. Αυτός είναι ο λόγος που εδώ ο κύριος Πασιάνης, κάνοντας μια τεχνική έκθεση, είπε ότι για να μην χάσουμε τα χρήματα της πυροπροστασίας, επειδή μας τα έχουν δώσει, ακριβώς μόνο για να τα χάσουμε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε και εκμερίσουμε αυτά τα χρήματα. Δηλαδή σε ποια σημεία θα είναι, εδώ μιλάει για πιθανές αντλήσεις, για πλημμύρες και για ένα σώρο τέτοια θέματα. Και το Άγιο Δημητρίου πριν 2-3 χρόνια που είχαν πάσει πάρα πολύ δράση. Το οποίο ήταν εκεί πέρα. Εφόσον συμβούν. Τα οποία όμως είναι στα έκτακτες περιπτώσεις, δίνουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουμε. Δεν χρειάζεται να πληρώσουμε, αφήστε τον να το περάσουμε σε επόμενους. Πρέπει να ξεχάσει. Θα περνάει ο καιρός για να προλάβουμε. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσει κανείς. Μιλάμε για 2.000 καρακούνε. Δεκέμβρης είναι. Έκτακτες ανάγκες. Για να κάνουμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα στο 1 και στα 2 χιλιάρια. Το ζητούμενο είναι κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα από τους κωδικούς αυτούς. Το αποδεκτικό. Λέει το αποδεκτικό, κύριε Πρόεδρε, είναι δυστυχώς, ξέρω, αλλά αυτό χιλιάδες για να είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι εξόλεπτο. Που ακούσε και κάνει τα λεπτά. Εξόλεπτο, δεν είναι. Δεν είναι 2.000, Πρόεδρε, 2 είναι σας. Ένα, 2, ένα βάζει. Πώς δεν τα βάλω σε όλους. Δεν υπάρχουν εκλεκτοί και ποιοι. Μα δεν παραβάζετε 10.000. Για να μην έλεγε, δεν χρειάζεται 10.000. Εγώ θέλω να ρωτήσω, συγγνώμη, υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε αλλού συμβούλιο πριν το... Σίγουρα να κάνουμε αλλού. Αν δεν προλαβαίνουν, δεν έχουν τα δάγματα, δεν μπορώ εγώ να προκαταλάβω την υπηρεσία. Έτσι, κατά νόμο υπεύθυνη είναι η υπηρεσία, αυτή υπογράφει. Δεν μπορώ εγώ αύριο να πω. Υπήρχε εισήγηση και υπήρχε εισήγηση της υπηρεσίας όμως. Οπότε έπρεπε να έχει πει η κυρία Δημήτρη. Αλλά η τιμολόγια και αποδείξεις δεν είναι καταθέσεις. Δεν είναι καταθέσεις. Δεν μου καταθέσεις. Ζητήσατε άλλα χρήματα. Εγώ ζήτησα. Συμφωνούμε επί της έκρησης απόφασης 51 για να μόνος προπολογισμού του Δημοτικού του Κέντρου. Γιώργησε ο κύριος Κουράκη και ο κύριος Βάζος. Το έχετε εσείς τώρα ο κύριος Κουράκη. Ομόφωνη απόφαση αναλογώνει τον προπολογισμό του Δημοτικού Δημοτικού Κέντρου. Ενισχύουμε τον κωδικό 10-62-61-001 με τίτλο επιστημή και συντήρηση θετικών εγκαταστάσεων με το ποσό 2.000 ευρώ με μεταφορά μέσω του αποθεματικού από το κωδικό 30-73-26-001.
με δίδρο κατασκευή γηπέδο τέννις. Συμφωνούμε ομόφωνα. Θέμα τρίτο, καθορισμό και αποζημίωση συμμετοχών στα δυτικά προγράμματα της κοινοβούλου επιχείρηση του δυτικού περιβάλλοντος, του ίδιου ζώα της. Πήρα μια απόφαση προχτές στο Διοικητικό Συμβούλιο να αλλάξουμε τη συμμετοχή οικονομική των συμμετοχών στα φοιτητικά προγράμματα τα οποία υλοποιεί η επιχείρηση σε 10 ευρώ το μήνα. Η απόφαση ήταν ομόφωνη. Όπως πριν ήταν 10 ευρώ μόνο η εγγραφή. Τώρα θα γίνει η συμμετοχή 10 ευρώ το μήνα. Να, εκεί θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ποιο ήταν το σκεπτικό τη. Ο κ. Ζέκη. Το σκεπτικό ήταν ότι δεν υπάρχει πλέον οικονομική δυνατότητα να τα πετύχουμε. Επίσης, πέρσι μας συγκρίθηκαν τα προγράμματα από την Γενική Γραμματεία Αντιπληκτικού Μηχανάτη, τώρα η ονομασία δεν είναι καλά. Τα λεφτά δεν τα πήραμε. Και τρίτον, είναι στους σκοπούς της επιχείρησης να μπαίνουν κάποια έξοδα στην επιχείρηση. Για να βοηθήσουμε κι εμείς καλύτερα την λειτουργία της και να μην έχουμε προβλήματα, γιατί ήδη φέτος από τις 4 επιχορηγήσεις του Δήμου έχουμε πάρει τις 2. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η επιχείρηση σωστά, ζητάμε αυτό το συμβολικό κατά τα ποσό. Δηλαδή για να σας βάλω και ένα μέτρο σύγκρισης σε ένα γυμναστήριο το πρόγραμμα το μηνιαίο κοστίζει 50 ευρώ, εμείς θα πήγαμε 10. Δηλαδή τους 6 μήνες που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα θα κοστίσει 60 ευρώ για τον ενδιαφερόμενο. Πώς είναι η συμμετέχοντα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε για το καινούργιο πρόγραμμα ακριβή εικόνα. Μέχρι στιγμή θα πήγαμε στα 50-60. Πέρσι πόσοι συμμετείχαν. Πέρσι συμμετείχαν 53. 53 πέρσι. Με τα μικρά μας ή με τα μικρά. Ναι, με τα μικρά τα οποία είχαν δηλώσει ήταν συν 15 παιδιά από Κρανίδη, τα οποία όμως δεν πήραν καθόλου μέρος. Ενώ δήλωσαν συμμετοχή, δεν πλήρωσαν και δεν πήραν. Σε όλα τα προγράμματα. Τώρα αυτό δεν είναι στάνταρ ότι εμείς σε κάθε προγράμμα που θα κάνουμε θα παίρνουμε τα 10 ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε και προγράμματα στα οποία να πάρουμε μόνο την εγγραφή. Απλά για να είμαστε καλυμμένοι και να μην παίρνουμε συνέχεια καινούργιες αποφάσεις, παίρνουμε μια απόφαση τώρα, έτσι ώστε μελλοντικά να είμαστε καλυμμένοι. Για να πεις αυτά τα προγράμματα τα επιχορηγούμενα, πώς θα τα περσινά κάθε χρόνο και μετά. Έπρεπε μέχρι τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, να έχει καταθέσει μια κοινή υπουργική απόφαση για να μπορέσει να πει τα προγράμματα. Αρχές Ιανουαρίου, λέει, μέχρι το Μάρτιο είναι το όλοι. Μέχρι το 13 Μαρτίου. Το κάναμε εμείς φέτος αυτό. Βεβαίως. Είμαστε εμπρόθεσμο. Και είναι ένα συγκεκριμένο λόγο καταστάσεις. Τα λεφτά τα περσινά δεν μας έχουν έρθει καν. Φέτος έχουμε ξαναπεί στο πρόγραμμα. Σήμερα μας έρθει η απόφαση. Αλλά δεν μπορούμε να στηριχθούμε πλέον σε αυτό. Εκτός αυτού υπάρχουν και έξοδα συντήρησης. Αγοράσει λοιπόν τα οποία δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα. Ωραία. Εγώ συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αφού τα λειτουργούμε. Ωραία, λοιπόν, σχετικά με παραχώρηση των χώρων του Δήμου στην Τροφιλή Επιχείρηση Αντιπληκτικού Περιβάλλοντος και την οποία δράση σου, ο οποίος ο Ζωάς. Πέρσι το πρόγραμμα του Κρανίδη υλοποιούταν εδώ στο σχολείο, στο γυμναστήριο του Λυκείου. Επειδή προσθέθηκε πέρσι ένα τραπέζι του πινκ-πονγκ και επειδή ήταν ο χώρος ήδη στενός λόγω της ύπαρξης κάποιων μηχανημάτων διαδρόμων, ποδηλάτων και δύο πολυμηχανημάτων προχαλιών έλξης βάρους, ήταν λίγο δύσκολη. Δεν υπήρχε χώρος. Δεν υπήρχε χώρος. Ήταν δύσκολη δηλαδή η εφαρμογή των πυρηναστικών. Λοιπόν, εμείς φέτος ζητάμε ακόμα ένα χώρο, το χώρο του γυμναστηρίου του Δευτέρου Δημοτικού του
Καρυδίου. Έχουμε μιλήσει ήδη με τον διευθυντή του σχολείου και με την πρωτοβάθμια επιτροπή. Η προφορική εισήγηση είναι θετική. Κάνουμε και μια συντήρηση στον χώρο και περιμένουμε και την απόφαση στη δικιά σας. Για να μην το κάνουμε τόσο σχολείο, να το κάνουμε στο δημοτικό που είναι και πιο κοντά. Κάποιες γυναίκες δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο, θα πηγαίνουν τα πόδια και υπάρχει και μεγαλύτερος χώρος. Είναι ήδη ο χώρος του γυμναστηρίου ευχαίρος. Φέρουμε στο πέμπτο θέμα τη σημερινή άταξη, έκθεση ισολογισμού οικονομικού του 2010 τη κοινοφιλούς επιχείρησης του και περιβάλλοντος. Θα διαβάζω εγώ την απόφαση. Εγκρίνει το ΔΣ ομόφωνα τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου του 2011, όπως συντάχθηκε από τις επιχειρήσεις, ο οποίος αποτελείται να φώσει το μέρος της όρος της απόφασης, τον οποίο πίνακα διαθέσεως αποτελεσμόντας το εξής. Καθαρά αποτελέσματα ζημιά χρήσεως 69.205,39 ευρώ, υπόλοιπα αποτελεσμάτων ζημιών προηγούμενων χρήσεων 80.092,36, σύνολο 154.297,67 ευρώ. Η οποία μη ενσωματωμένη στον λειτουργικό του σχόλιο ήταν περίπου 600 ευρώ, ζημίες της νέου 154.297. Ο κ. Ζουζέτης. Δεν είχαμε καλέσει τον λογιστή να έρθει εδώ σήμερα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν είχε ίσως κάποιο πρόβλημα του έτυχε του ανθρώπου. Μια ανακεφαλαίωση θα σας κάνω. Όπως ξέρετε, υπήρχαν πριν τον Καλλικράτη δύο επιχειρήσεις, οι οποίες βάσει του άρθρου 109 του νόμου. Συγγνώμη, ναι. Εγώ δεν θα το συζητήσω, δεν θα μας συζητηθεί, γιατί πρέπει να είμαι λογιστής. Εγώ είχα απορίες πάρα πολύ πάνω στον εξοπλισμό. Ένα παράδειγμα, και ενδεχομένω να μην μπορεί και ο πρόεδρος, και δεν χρειάζεται να είναι ο πρόεδρος σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να είναι 300 άτομα που πληρώνονται για την ενεργή. Ο κύριος Μούγιος. Έτσι, ο κύριος Μούγιος. Δηλαδή, μάλιστα το πήρα και εγώ τηλέφωνο σήμερα να το ρωτήσω μερικά πράγματα για να μπορέσω να έχω μια άποψη. Που θεωρώ ότι δεν πρέπει να συζητηθεί. Να έρθει ο κύριος Μούγιος. Εσύ ούτε να λάβει τις ευθύνες ο πρόεδρος εκεί για να λέει λογιστικά που δεν έχει τη δουλειά του. Έτσι ούτε ακριβώς. Ούτε να καθόμαστε και να συζητάμε θέματα. Συγγνώμη, λέω ένα παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα. Σε δίνα δεν μπορώ να τα πω λεπτά. Ακριβώς. Επειδή το πω είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, συμφωνούμε κύριε Σταλίνη.